Φίλες και φίλοι, αγαπητοί απόγονοι των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, συντρόφισσες και σύντροφοι, εκ μέρους της Επιτροπής Περιοχής Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας του ΚΚΕ, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση. Σήμερα τιμάμε τα 104 χρόνια από την ίδρυση του κόμματός μας, του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. 104 χρόνια που το κόμμα μας αδιάκοπα, αταλάντευτα, πρωτοπόρα παλεύει για τους πόθους και τα δίκαια της εργατικής τάξης, όλου του λαού, για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Σήμερα γιορτάζουμε και ένα πολύ σημαντικό γεγονός, την απόκτηση των ιδιόκτητων γραφείων της κομματικής μας οργάνωσης στη Χαλκίδα. Υλοποιήσαμε έτσι και την επιθυμία της αδελφής του Θήμιου Καψή Ανάποδου, Ευσταθίας, που πρώτη συνέβαλε σημαντικά στην υλοποίηση αυτού του στόχου. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς όλους όσους με την εθελοντική τους εργασία, την εισφορά τους με κάθε τρόπο, συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτού του έργου. Το κόμμα μας... Το κόμμα μας έχει πια το δικό του σπίτι στην περιοχή της Στερεάς και έχει το όνομα Θήμιος Καψής Ανάποδος. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που στο κάλεσμά μας σήμερα ανταποκριθήκατε και είστε εδώ, άνθρωποι που τα τελευταία χρόνια πορευτήκαμε μαζί στο δρόμο του αγώνα, στα εργοστάσια της περιοχής και στη Λάρκο, στο συγκλονιστικό αγώνα των πυρόπληκτων της Βόρειας Εύβοιας, στον αγώνα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πλημμυροπαθών, στο Λιλάντιο, στην Καστέλα, στη Λαμία και αλλού. Στην αλλαγή της κατάστασης στα εργατικά κέντρα της περιοχής, όπως στην Εύβοια, όπως και στη Λιβαδιά, στα νοσοκομεία της Χαλκίδας, της Θήβας, της Λαμίας και στις άλλες δομές υγείας, στα μπλόκα και τις κινητοποίησεις των αγροτών, στους χώρους εκπαίδευσης. Μας γεμίζει αισιοδοξία, αλλά και μεγάλη ευθύνη για τα καθήκοντα που έχουμε μπροστά μας, το κάλεσμα συστράτευσης και αγώνα με το ΚΚΕ, που δόθηκε στη δημοσιότητα και υπογράφουν απόστρατοι αξιωματικοί, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, επαγγελματίες και επιστήμονες, αγρότες, εκλεγμένοι σε συνδικάτα και την τοπική διοίκηση, καλώντας παράλληλα και στη σημερινή εκδήλωση. Με ιδιαίτερη χαρά αλλά και συγκίνηση, θέλουμε να καλωσορίσουμε τους απογόνους των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας που μας τιμούν με την παρουσία τους σήμερα εδώ. Το κόμμα μας κουβαλάει στις πλάτες του το μεγαλείο των αλήγιστων της μακρόχρονης ιστορίας του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Να πώς αποτυπώνεται αυτό το μεγαλείο στο τελευταίο γράμμα που έγραψε στη γυναίκα του ο Λυκούργος Ζούμπερης, γραμματέας της κομματικής οργάνωσης Καρίστου και καπετάνιος λόχου του Ελλάς, που εκτελέστηκε το 1948 στο Γουδί μαζί με άλλους αγωνιστές. Γράφει: «Πολυαγαπημένη μου φτωχιά, για χαρά. Βρίσκομαι στην ανάγκη να σου αναγγείλω κάτι πολύ δυσάρεστο. Μα κι αν καλοσκεφτεί κανείς, δεν είναι και τόσο σοβαρό που εκ πρώτης όψεως φαίνεται. Το δοσύλλογο κράτος των 7, αφού δεν μπορεί να χτυπήσει το δημοκρατικό στρατό που ξεκαθαρίζει τις περιοχές τη μία μετά την άλλη, στρέφεται ενάντια στους λαϊκούς αγωνιστές που με ψεύτικες κατηγορίες κρατούν αλυσοδεμένους στα μπουντρούμια. Τασία, μην νομίζεις ότι ο θάνατος είναι τόσο βαρύς που φαίνεται. Όταν πεθαίνεις για ανώτερα ιδανικά, νομίζεις ότι πηγαίνεις σε καμιά γιορτή και σε κάποιο μαγικό πανηγύρι. Πεθαίνω με το μέτωπο ψηλά και τραγουδώντας. Ζήτω ο αδούλωτος ελληνικός λαός. Ζήτω το ΚΚΕ. Ζήτω ο αρχηγός μας Νίκος Ζαχαριάδης». Σε φιλώ, ο φτωχός σου Λυκούργος Ζούμπερης. Τέτοιους ανθρώπους γεννά με τη συγκλονιστική ιστορική διαδρομή του το ΚΚΕ.